Μέγα News, δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Ηχηρό μήνυμα από Κυριάκο Μητσοτάκη στην τουρκική προκλητικότητα. Τα Νταϊλή και Αγιόκ με την Ελλάδα διεμήνυσε στον Ερντογάν από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να σταματήσουν οι γείτονες τα ανιστόρητα πυροτεχνήματα, είπε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Fake news στείνει και πάλι Άγκυρα στο Αιγαίο, διατηρώντας τα ύψη το κλίμα ένταση στην περιοχή. Το λιμενικό της Ελλάδας, λέει, άνοιξε πυρ κατά τουρκικού οχηματοαγωγού. Σημαντική νίκη της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Επίσημη αναγνώριση της εργαλειοποίησης των μεταναστών μέσω της πράσινης γραμμής. Τις πτυχές της απόφασης εξηγεί στο Ωμέγα ο Υπουργός Εσωτερικών. Στο παλάτι του Εδιμβούργου μεταφέρθηκε η σωρός της Βασίλισσας Ελισάβετ. Ουίλιαμ και Χάρι έκαναν την έκπληξη και βγήκαν στους κήπους του Ινστορ με τις συζύγους τους μονοπολώντας το ενδιαφέρον. Τρέχει ο πληθωρισμός και μαζί με την άνοδο των επιτοκίων δημιουργούν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για τις οικονομίες της Ευρώπης. Δυσκολεύουν τα πράγματα και για τους Κύπριους δανειολήπτες. Επιστροφή στα Θρανία αύριο πέραν των 60.000 μαθητών της δημοτικής εκπαίδευσης. Όλα έτοιμα για την εφαρμογή του Back to School. Παγκόσμια ανησυχία μετά τη διακοπή της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Ζαμπορίζια. Προωθείται σε πολλά μέτωπα του πολέμου ο Ουκρανικός στρατός, ενώ η Μόσχα ελπίζει να σπάσει την αντίστασή του τον χειμώνα. Απόψε στις 8:10.